Τώρα στο κοινοβούλιο πώς το βλέπεις τα πράγματα, περνάς καλά? Αντρέα μου, έχουν τα πράγματα χιούμορ είναι οι άνθρωποι, έχουν έχουν και χιούμορ, αλλά... Δεν θα μπορούσε να είναι σε χώρο χωρίς χιούμορ. Δεν παίρνει κανέναν πλέον, όλοι είναι λίγο κατηφής, έχουν αντιληφθεί ότι είναι πολύ δύσκολα τα πράγματα. Είναι αβέβαιο το αύριο. Σαν σήμερα δεν μπορούμε να πάμε. Ναι, είναι σε καραντίνα. Ναι, και χτες. Αναβλήθηκε και χτες. Όλο και κάποιος από κάποιο κόμμα βρίσκεται. Φοβάσαι. Σε μετράνε, είσαι μέσα σε μια αποστήρωση. Πας να διαβάσεις, διαβάζεις με αποστήρωση. Με μάσκα δεν μπορείς να αναπνεύσεις, να μιλήσεις. Τα πράγματα. Όλη κάθε μέρα στενεύει. Βλέπουμε τώρα φωτογραφία, η Ρούλα, στο κοινοβούλιο. Εδώ είναι στην ορκομοσία. Πώς ένιωσες στην ορκομοσία, Ρούλα? Θα ήμουνα στο Guinness, ότι μετά την ορκομοσία, η τύχη μου η μεγάλη, ήταν η αυτοδιάλυση της Βουλής. Ναι, η πρόταση. Θα ήμουνα στο Guinness για ένα λεπτό βουλεύτρια. Αμέσως μετά από αυτό που κρατάει ένα λεπτό, ήταν να ψηφίσουμε αν αυτοδιάλυση. Θα μπορούσε να έχει γίνει αυτοδιάλυση. Και πήγε 28-30, γιατί ήταν ο ψήφος του Αδάμου και της Ρούλας. Θα μπορούσε να γίνει αυτοδιάλυση. Δηλαδή και να έχει ορκιστεί για ένα λεπτό. Για ένα λεπτό. Τώρα τι αναλογικό θα δικαιούμουν για ένα λεπτό. Guinness. Δεν υπάρχει αυτό. Δεν υπάρχει. Θα μπορούσε να γίνει αυτό. Ναι. Αν ήταν η ψηφοφορία διαφορετική.